Οι ενδιάμεσες εκλογές έφεραν και κάποια πολύ σημαντικά μεμονωμένα αποτελέσματα. Η Αλεξάνδρα Οκάζιο Κορτέζ εξελέγει με τους Δημοκρατικούς στη Νέα Υόρκη και έγινε το νεότερο μέλος του Αμερικανικού Κογκρέσου σε ηλικία μόλις 29 ετών. Στη Μινεσότα, η 37χρονη Ιλχάν Ομάρ εξελέγει με τους Δημοκρατικούς και έγινε η πρώτη Σομαλή μετανάστης που λαμβάνει έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η ίδια ήταν ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα. Η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκπροσωπεί την πολιτεία μας στο Κογκρέσο. Η πρώτη γυναίκα που φοράει χιτζάμπ στο Κογκρέσο. Η πρώτη πρόσφυγας που εξελέγει. Και μία από τις πρώτες μουσουλμάνες που θα πάει στο Κογκρέσο. Στην πολιτεία της Τζόρτζια, η δημοκρατική Στέισι Έιμπραμς θα ζητήσει νέα καταμέτρηση στο εκλογικό ντέρμπι με τον ρεπουμπλικανό αντίπαλό της. Η δημοκρατία λειτουργεί όταν δουλεύουμε για αυτή. Όταν παλεύουμε, όταν απαιτούμε. Και όταν καθόμαστε στην ουρά για ώρες ώστε να ψηφίσουμε, τότε είναι που λειτουργεί η δημοκρατία. That's when democracy works.